Το θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει είναι, έχει κληθεί να σας ανακοινώσουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα λάβει χώρα στην Μυτιλίνη και είναι η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων, όλων των Επιμελητηρίων της Ελλάδας, των 59 Επιμελητηρίων, η οποία θα λάβει χώρα στις 4 με 6 Νοεμβρίου στην Λέσβο. Κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει είναι αρκετός καιρός, αλλά λόγω των όλων αυτών των γεγονότων και της πανδημίας που πέρασε η χώρα και πέρασαμε όλοι μας το διάστημα αυτό, αποφασίστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελήφθη τελική απόφαση ώστε η Λέσβος να φιλοξενήσει τον Νοέμβριο τη Γενική Συνέλευση όλων των Επιμελητηρίων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, όπως προείπα, θα παραστούν όλα τα επιμελητήρια, θα είναι αρκετός κόσμος, ήδη το ενδιαφέρον από τους συναδέλφους είναι πάρα πολύ μεγάλο, το ενδιαφέρον προσέλευσης. Εκεί καλούνται επίσης και παρίστανται και στελέχη της κυβέρνησης των Υπουργείων, Υπουργοί, Γενική Γραμματής και λοιπά στελέχη δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό ήρθε σαν απόρρια και της αίτησης που είχαμε κάνει, όπως είπαμε, αλλά και της τελευταίας διεθνούς έκθεσης. Να πούμε λίγα λόγια και για τη διεθνή έκθεση στην οποία συμμετείχε το επιμελητήριο, με περίπτερο το οποίο το είχαμε παραθέσει, το είχαμε χορηγήσει δωρεάν στις επιχειρήσεις. Συμμετείχαν 6 επιχειρήσεις, αρχικά ήταν 7, μία δυστυχώς δεν μπόρεσε για λόγους οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν αναβολή. Θα ήθελα να τους αναφέρω, ήταν το κτήμα Ινοφόρος με τα κρασιά τα οποία παράγονται στη Λέσβο, το ζαχαροπλαστείο Σουσαμλή, το ζαχαροπλαστείο Πανταζή, η βιομάζα Αιγαίου του κυρίου Τσαμαλδούπη, η οποία παρουσίασε προϊόντα και μηχανήματα διαχείρισης και της βιομάζας, και η Cas Group Σωτηράκης που είχε να κάνει με συστήματα εναλλακτικής θέρμανσης, κυρίως συστήματα και από εκεί βιομάζας. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη διεθνής έκθεση αυτή τη φορά. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση και τα μηνύματα που παίρνουν και από τις επιχειρήσεις ότι γίνανε και κάποιες σημαντικές συμφωνίες. Και γι' αυτό είμαστε και πάρα πολύ έτσι ικανοποιημένοι, γιατί δώσαμε το βήμα αυτό στις επιχειρήσεις, αφενός με να γίνουν γνωστές στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας και και όλης της Ελλάδας, αλλά και να μακάρι να επιτευχθούν αυτές οι συμφωνίες, να προχωρήσουν αυτές οι συμφωνίες που μας μετέφεραν ότι έχουν γίνει. Παράλληλα, είχαμε και τη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων, όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα και κυρίως το ενεργειακό, και φυσικά εκεί ανακοινώθηκε και η τελική πλέον ημερομηνία, γιατί είχε πάρθει η απόφαση, η τελική ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση που θα γίνει εδώ τον Νοέμβριο. Είναι επομένως κάτι, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι και μάλιστα μια περίοδος που δεν έχει τελειώσει η τουριστική σεζόν και θα είναι και μια ενίσχυση για την τοπική οικονομία, όλος αυτός ο κόσμος που θα έρθει, και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα φιλοξενήσουμε τους συναδέλφους και θα δώσουμε και μια τονοτική ένεση στην τοπική αγορά. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Κυρία Τζινέλη, ναι. Εκτός φυσικά της παρουσίας, δεν ξέρω πόσων συμμετοχόντων στη Γενική Συνέλευση, ως συνήθως πόσοι παρευρίσκονται και μέσα στο Νοέμβριο, φυσικά θα είναι μια τονοτική ένεση για την αγορά. Πώς αλλιώς σκοπεύει το επιμελητήριο να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη Γενική Συνέλευση, γιατί τη ζητήσαμε να έρθει εδώ, εκτός του πρώτου λόγου που αναφέρατε,
Σκέφτομαι εγώ για παράδειγμα το θέμα του ΦΠΑ, το οποίο έχει ληφθεί απόφαση μέσα και εδώ στο πράσινο φως. Έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση ότι ναι, θα το κάνουμε κάποια στιγμή που θα είναι τα οικονομικά καλά. Έχετε παρουσιάσει τη μελέτη ότι δεν χρειάζεται μεγάλο κόστος για να το επαναφέρει, ωστόσο ακόμη δεν το έχουμε δει. Και αυτό, αλλά και τι άλλο σκέφτεστε να ζητήσετε με αφορμή τη Γενική Συνέλευση και την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης εδώ? Η σκέψη μας είναι να τεθούν θέματα νησιωτικότητας, που αφορούν την νησιωτικότητα. Όσον αφορά το ΦΠΑ, ξέρετε πολύ καλά, όλοι σας ξέρετε πολύ καλά τις προσπάθειες και τους αγώνες που έχει κάνει το Επιμελητήριο για την διατήρηση, αφενός με τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, αφετέρου την αποσύνδεσή τους από το προσφυγικό μεταναστευτικό και την επαναφορά τους στην και στα υπόλοιπα νησιά, όπως η Λίμνος που έχουν απολέσει ή άλλα νησιά. Και η τελική απόφαση, σύμφωνα με την οδηγία πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι έχει τη δυνατότητα αυτή πλέον η ελληνική κυβέρνηση να το επαναφέρει από το 2025 και πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 να έχει νομοθετηθεί. Φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πάψει προσπάθειές μας για νωρίτερη επαναφορά και θα τεθεί και το θέμα αυτό μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των θεμάτων της νησιωτικότητας. Γιατί δεν είναι μόνο το ΦΠΑ, είναι και θέματα διασύνδεσης, μεταφορών, κόστους. Τώρα με το ενεργειακό εμείς έχουμε ιδιαίτερα θέματα και στην Γενική Συνέλευση να σας πω ότι το πρόγραμμα πάντοτε είναι μια Γενική Συνέλευση που αφορά θέματα επιμελητηριακά και την επόμενη μέρα υπάρχει μια εκδήλωση μεγάλη όπου τίθενται αυτά τα ζητήματα και υπάρχουν και κυβερνητικοί εκπρόσωποι οι οποίοι και από άλλα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Βουλή και τίθενται τα θέματα προς συζήτηση τα οποία αφορούν κάθε φορά την επιχειρηματική κοινότητα και ιδιαίτερα τις περιοχές στην οποία φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση. Κύριε Χατζηγεωργίου. Περισσότερο θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, γιατί με κάλυψε με την ερώτηση της συνάδελφος. Θα το οργανώσετε μόνοι ως επιμελητήρια, θα στήσετε τη βοήθεια της αυτοδιοίκησης, σε ποιους χώρους θα γίνει αυτό? Γιατί δεν ξέρω αν το επιμελητήριο εδώ είναι αρκετός ο χώρος, θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο, θα γίνουν κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις για την επιχειρηματικότητα. Πώς θα γίνει, πώς το σκέφτεστε? Ήθιστε να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν οι τοπικοί οι αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών. Έχουμε απευθύνει αίτημα και προς την τοπική αυτοδιοίκηση των δύο βαθμών. Έχουμε δεσμεύσει κάθε δυνατό χώρο η χρήση θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή. Όπως φαίνεται, μάλλον θα εξαντλήσουμε τους μεγαλύτερους χώρους. Παράλληλα γίνονται κάποιες συναντήσεις, όπως εδώ έχει ζητηθεί μια συνάντηση με τα νησιωτικά επιμελητήρια να γίνει στην Γενική Γραμματεία, από τον Γενικό Γραμματέα, ώστε να συζητηθούν και πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Αλλά να σας πω ότι και οργανωτικά, μια και το αναφέρετε, υπάρχει και γνωριμία με τον τόπο, με το νησί, με κάποιες στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές που θα γίνουν και αυτό το ενδιαφέρον πάρα πολύ έντονο, ειδικά από τους συνοδούς των συμμετεχόντων, για τα προσκυνήματά μας, για τα μουσεία μας και για το νησί γενικότερα. Και θα το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο αυτό, ώστε να δείξουμε τις ομορφιές και τα πλεονεκτήματα που έχει το νησί. Κύριε Σαμιώτη. Φετινός Σεπτέμβριος εκ των πραγμάτων ήταν αυτός με την περισσότερη, θα έλεγα, ελευθερία σε αυτή τη δίνη που περνάμε με την υγειονομική κρίση και με σινιά. Ωστόσο, το να πω δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Ωστόσο, η πετυχημένη, όπως είπατε, έκθεση Θεσσαλονίκη φέτος είχε πολύ λίγες, ίσως είναι και το χαμηλότερο αυτό επίπεδο των συμμετοχών. Δηλαδή, μας μιλάτε για 5 επιχειρήσεις. Η μία είναι του ανθρώπου που συναδέλφου σας, που συντόνισε και όλο το τέτοιο. Αυτή τη μικρή συμμετοχή, πώς την εξηγείτε εσείς, πού την αποδίδετε, δηλαδή να έχετε το περίπτερο ελεύθερο, δωρεάν, να πάρετε τα προϊόντα, ας πούμε, να τα προβάλλετε σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση, με χιλιάδες επισκέπτες και να μην έρχεται ο κόσμος? Η εξήγηση που δίνουμε, ευχαριστώ για την
τοποθέτηση αυτή και για την ερώτηση. Η εξήγηση που δίνουμε είναι, που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι βγαίνοντας από αυτή τη δίνη, όπως είπατε, της υγειονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις ήταν λίγο διστακτικές και το είδαμε και σε περίπτερα περιοχών που ήταν πάρα πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη, που μειώνει και πάρα πολύ το κόστος της συμμετοχής ενός εκθέτη. Περιπτέρων της Βόρειας Ελλάδας. Θέλω να πω όμως ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Φάνηκε και από τη συζήτηση που έχω κάνει με τους εκθέτες τους δικούς μας. Και πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά, τις επόμενες χρονιές θα έχουμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Να πω δε ότι και η ΔΕΘ είναι μια έκθεση η οποία έχει και ένα έτσι πολιτικό χαρακτήρα. Γίνονται αυτές όλες οι εκδηλώσεις, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι εκδηλώσεις και οι ομιλίες, και έχουν και αυτό το χαρακτήρα. Και έχοντας, δηλαδή είναι διπλός ο χαρακτήρας της ΔΕΘ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο λόγος που υπήρχε αυτή η, ας πούμε, μειωμένη συμμετοχή είναι αυτός, και κάνοντας σύγκριση και με, όπως σας είπα, και με άλλες περιοχές. Δεν πάβει όμως να είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός, ειδικά για την περιοχή που μας ενδιαφέρει, η Βόρεια Ελλάδα, την οποία θεωρούμε και φυσική χωρική προέκταση, και πάντοτε θέλουμε να έχουμε επικοινωνία, γιατί μας ενδιαφέρει και σαν περιοχή που να θέλουμε να προωθούμε τα προϊόντα μας, αλλά και ως περιοχή από την οποία θέλουμε να έχουμε και θα έχουμε και προσέλευση επισκεπτών.